Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει χοντρίνει το παιχνίδι πάρα πολύ. Εδώ δεν λένε τίποτα φυσικά. Σήμερα είχαμε ένα... Σήμερα το πρωί είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο, το οποίο θα σας το δείξω σε λίγο. Γιατί πρώτα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα, το ότι έχουμε δύο νεκρούς μέσα σε λίγη ώρα, μέσα σε λίγες ώρες, μέρες, ώρες, από τροχέα, οι οποίοι έχουν κατά κάποιο τρόπο σχέση με το ατύχημα στα Τέμπη. Αρχικά, φαίνεται ότι είναι καθαρά ατυχήματα. Δηλαδή, δεν είναι περίεργα ατυχήματα. Αρχικά. Εντάξει. Πεπειραμένος στις μηχανές, δεν ξέρω, υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο δεν είναι και πολύ σαφή. Πήγε να κάνει προσπέραση, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, ερχόταν ο άλλος πολύ κοντά. Ξέρουμε, όσοι καβαλάμε μηχανές, ξέρουμε ότι το ατύχημα είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και εγώ σήμερα πήγα να στρίψω σε ένα στενό. Ήταν ένα μωράκι που πήγαινε να κατέβει το πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα. Κοίταξα το μωράκι, βρέθηκα ξαφνικά μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο έστριβε και αυτό. Βρεθήκαμε μούρι με μούρι, φρέναρα ξαφνικά, αλλά έκανα ένα λιγμό και το απέφυγα. Είχα 10 μέτρα μπροστά μου, 5 μέτρα. Εντάξει, είμαι και από μικρός πάνω στις μηχανές εγώ. Δηλαδή δεν θέλει πολύ για να γίνει με μηχανή το ατύχημα, το δυστύχημα. Διερευνούνται τα αίτια. Αν και οι δύο, ο ένας είναι δηλαδή ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ, είναι από την τριμελή επιτροπή που εξέτασαν πρώτη-πρώτη το ατύχημα, και ο άλλος είναι ο σταθμάρχης του Βόλου. Εντάξει, ο σταθμάρχης του Βόλου δεν είχε και πολύ σχέση, αλλά ήταν κοντά στο θέμα και αυτός. Να πω τώρα κάρμα. Να πω ότι μου θυμίζει λίγο ο Νόρ Ουάν. Δεν ξέρω τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό βίντεο από το Μενέντες. Θέλω να περάσουμε να το δούμε. Διότι αφορά την Ελλάδα, αφορά τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, αλλά σκύβουν και λίγο. Δεν έχουμε ήχο. Τι έχω κάνει?
Δεν έχω ήχο, δεν πειράζει. Έχει υπότιτλους. Μισό λεπτό να το βάλω από την αρχή να το δείτε. Πώς θα λέγατε μια χώρα η οποία παραβιάζει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα μιας άλλης χώρας χωρίς καμιά πρόκληση, εισβάλλει στην ΑΟΣ, μιας άλλης χώρας, αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό σε αντίθεση με τους νόμους των ΗΠΑ, έχει περισσότερους δικηγόρους και δημοσιογράφους στη φυλακή από κάθε άλλη χώρα και φυλακίζει τους κύριους πολιτικούς της αντίπαλους λίγο πριν τις εκλογές. Μια χώρα που θέλει με τη βία να εμποδίσει τα δικαιώματα, όπα, μισό λεπτό το χάνω, μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξάγει ενεργειακά αποθέματα στην εξωτερική της υφαλοκρηπίδα. Μια χώρα που δεν έχει ενταχθεί με τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής εναντίον της Ρωσίας. Έχει εξάγει αγαθά 800 εκατομμυρίων. Μια χώρα που συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε Ιράκ και Συρία, ακόμα και σε συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Συριακή Δημοκρατική Στρατός. Μια... Τα διαβάζετε, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω κιόλας. Για την Κύπρο μιλάει, για 40.000 στρατιώτες, Συμβούλιο Ασφαλείας. Να ανοίξει τα Βαρόσια, εννοεί για τα Βαρόσια. Αρνείται τη θρησκευτική ελευθερία. Πώς θα ονομάζατε αυτή τη χώρα, ρωτάει τον Μπλίνκεν. Και ο Μπλίνκεν λέει προκλητική. Λοιπόν, εγώ αυτή τη χώρα ονομάζω, λέει, Τουρκία. Φοβερές δηλώσεις του Μενέντες, τις οποίες δεν τις εκμεταλλεύεται η ελληνική πολιτική ηγεσία. Αντιθέτως νομίζω έχουν αρχίσει και χαϊδολογούνται προκλητικά μετά το σεισμό και μετά το ατύχημα του τρένου. Άλλα δύο γεγονότα πολύ σοβαρά, τα οποία δεν θέλω να τα δω συνωμοσιολογικά, εκ πεπιθήσεως προσπαθώ να είμαι πολύ συντηρητικός όσον αφορά το συνωμοσιολογικό κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι η υπέρμετρη συνωμοσιολογία οδηγεί σε λάθος δρόμους και πολλές φορές επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή κρίση που υπάρχει στο Ισραήλ. Όπως είναι η Γαλλία, αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό, είναι και το Ισραήλ. Σήμερα είχαμε ένα έκτακτο τηλεοπτικό
μήνυμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, με το οποίο παγώνει προς στιγμήν τις μεταρρυθμίσεις για το δικαστικό σύστημα με τις οποίες θα μπορούσε η εκάστοτε κυβέρνηση να μπορεί μεταξύ άλλων να αναθεωρεί νόμους του ανωτάτου δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία και να έχει τον κύριο λόγο στην επιλογή των δικαστών. Εκεί είναι λίγο διαφορετικές οι διαδικασίες από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Εδώ έτσι και αλλιώς αυτοί κόβουν, αυτοί ψηφίζουν, κόβουν και ράβουν τους νόμους όπως τους βολεύει. Κάθε χρονιά έχουμε καινούρια νομολογία. Το θέμα είναι ότι ότι εκεί πέρα έχουν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται πολύ επικίνδυνα, διότι επίκειται και χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν. Και μπορεί αυτό ανά πάσα στιγμή να γίνει ανά πάσα στιγμή. Συζήταγα με ένα φίλο και μου λέει, είναι, μου λέει, και το Ισραήλ, μου λέει, πρόβλημα, μου λέει, τώρα, μου λέει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί, μου λέει, έχει το απεμπλουτισμένο ουράνιο, μου λέει, έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει το 80%. Πάνε για το 90% και πάνε για να κατασκευάσουν βόμβα οι Ιρανοί, πυρηνικοί. Κάτι που φυσικά το Ισραήλ δεν θα τα αφήσει να γίνει. Του λέω, είναι τόσο κρίσιμες οι ώρες, του λέω, και τώρα που μιλάμε το Ισραήλ μπορεί να έχει πατήσει το κουμπί. Είναι, δηλαδή, και τώρα που μιλάμε εμείς μπορεί να γίνει μπαντερντή με το Ισραήλ και το Ιράν και θα έχουμε μια, όπως σας διάβασα προχτές, θα έχουμε μια φοβερή σύγκρουση πιο κοντά στη γειτονιά μας αυτή τη φορά και θα είμαστε και από πάνω και από κάτω κλεισμένοι. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένοντας να δει και τι θα γίνει με, με την κατηγορία αυτή που είναι να του προσάψουν, έκανε σήμερα μια σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατανόμασε και ως υπεύθυνο για όλη την ένταση που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα χρησιμοποιεί το Truth Social. Είναι αυτό που έκανε μόνος του. Και τους ονόμασε ανίκανους ανθρώπους. Και λέει ότι πλέον στην Αμερική συζητάνε την ρωσική πυρηνική κλιμάκωση πάρα πολύ
λόγω μιας κατάστασης που προκλήθηκε από τις ίδιες τις είπα και τις ιδέες τους. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ή μάλλον να διορθώσω τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν είναι ανίκανοι άνθρωποι. Αντιθέτως, εργάζονται συστηματικά προς μια κατεύθυνση. Ο τίτλος της εκπομπής είναι αυτός, Survivor. Είναι παρμένος από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι να προσεύχεστε. Στην Αμερική, γιατί μιλάω με κάποιους από Αμερική και όποιος θέλει φίλος και βρίσκεται στην Αμερική να μου στείλει ένα μήνυμα, υπάρχει μια... υπάρχει ένα μορατόριουμ. Δεν παίζουν όλοι, δηλαδή τα συστημικά μέσα δεν παίζουν και πολύ το γεγονός των απειλών, των πυρηνικών απειλών από Κίνα και Ρωσία. Το περνάνε έτσι λίγο πιο χαλαρά, για να μην θορυβηθεί ο κόσμος. Οι Αμερικάνοι, ξέρετε, είναι ένας λαός που δεν θα βρεις πολλά ανήσυχα πνεύματα όπως εδώ στην Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός κοιτάει τη δουλειά του, κοιτάει το δώσιμην σήμερον, λειτουργεί σαν ρομποτάκι. Υπάρχουν φυσικά και φωτεινές εξαιρέσεις που βλέπουν τα πράγματα πιο βαθιά, αλλά είναι φωτεινές εξαιρέσεις, δεν είναι δηλαδή ο μεγάλος όγκος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, στην Αμερική. Και με το τραπεζικό, το οποίο περιμένετε, Δευτέρα είναι σήμερα. Τα τραπεζικά, ξέρετε, σκάνε Σαββατοκύριακο. Όχι. Έχουν καταφύγια. Έχουν καταφύγια. Όχι φυσικά αυτά που χρειάζεται, αλλά έχουν καταφύγια. Προς το τέλος της εβδομάδας πάλι θα αρχίσει το έργο με τις τράπεζες, όσο πάνε και να, όσο και να θέλουν να το κουκουλώσουν, θα βγει στη φόρα. Θα βγει στη φορά. Είναι κρίσιμα τα πράγματα, ειδικά στην Deutsche Bank και σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Αλλά το μεγάλο θέμα που δεν άκουσα να το πει, δεν έχω δει και ειδήσεις καθόλου, δεν νομίζω να το πάνε κιόλας. Αλλά δεν το είδα και σε κανένα site. Έγινε σήμερα πάλι πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Η φωτογραφία του θέματος της εκπομπής δείχνει ένα Σουχό 27 να πετάει δίπλα στα 100 πόδια, λένε οι Αμερικανοί, από ένα B-52, από ένα V-52 στρατοσφαίρα, πώς το λένε οι Αμερικανοί αυτό.
έγινε θερμό επεισόδιο. Δεν έπεσαν πυροβολισμοί, αλλά εγώ έχω εξασφαλίσει βίντεο. Το οποίο θέλω να το δούμε μαζί. Διότι είπαμε, ό,τι λέμε πρέπει να το αποδεικνύουμε κιόλας. Πολύ σοβαρό επεισόδιο. Με δύο σουχό 27. Είναι σαν και αυτά που ρίξανε το drone. Α, όχι, το έχω εδώ. Πάμε. Πάμε να το δούμε πρώτα το βίντεο και μετά θα το σχολιάσουμε. Καλύτερα να κλείσω και τον ήχο, γιατί ξέρω και εγώ μπορεί να έχει τίποτα πνευματικά δικαιώματα και αυτός και να μας τα κατεβάσουν. Και να αρχίσω να εξηγώ από εδώ τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε το V-52. Οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι το V-52 ήταν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα σε επιχειρήσεις ρουτίνας. Τώρα, εδώ βλέπουμε όντως είναι από κάτω θάλασσα, πριν το βλέπαμε σε στεριά, και εδώ βλέπουμε το πρώτο σουχό 27 να σκάει δίπλα του, πολύ κοντά, βλέπετε φαίνονται οι πιλότοι, και το δεύτερο σουχό από πίσω. Το να βρίσκονται ένα V-52 δίπλα σε δύο σουχό είναι από μόνο του... Εδώ του κάνει ένα νεύμα που όταν κάνουν οι πιλότοι αυτό το πέρα δόθε, το αριστερά δεξιά, είναι μια κίνηση, ένα συμβολισμός. Βρέθηκαν μπροστά του, παγώνω την εικόνα ή μάλλον άστηνε, στις 11:20 το πρωί. Οι Αμερικανοί λένε ότι πετάγανε πάνω από διεθνή ύδατα. Εδώ θέλω να σταματήσουμε λίγο για να δείτε τι του έκανε, να καταλάβετε εδώ. Ας σταματήσουμε λίγο εδώ. Οι Αμερικανοί λένε ότι το V-52 κινούταν πάνω από διεθνή ύδατα. Προσέξτε, διεθνή ύδατα, όχι ένα αέριο χώρο. Προσέξτε τι χρησιμοποιούν. Ήταν οριακά μέσα στην περιοχή που οι Ρώσοι έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις λόγω του πολέμου. Ήταν οριακά μέσα στην περιοχή, αρκετά πιο μακριά από εκεί που έριξαν το αμερικανικό drone. Οι Αμερικανοί λένε, υποστηρίζουν, ότι οι Ρώσοι πιλότοι πέταξαν με αντιεπαγγελματικό και επικίνδυνο τρόπο.
προκάλεσαν μετάκαυση, προκαλώντας αναταράξεις στο Β52, περιορίζοντας την ικανότητα ελιγμών του αεροσκάφους του Β52. Προσέξτε σε αυτό το σημείο εδώ, του παίρνουν και τα νούμερα, βλέπετε, του κάνει το νόημα, και εδώ τι κάνει ο πιλότος, ανεβαίνοντας, πάμε να το ξαναδούμε, ανεβαίνοντας λοιπόν μπροστά του, περνάει πάρα πολύ κοντά από τη, από τη μούρη του Β52, έτσι ώστε τα καυσαέρια να πέσουν πάνω στη μύτη του. Δηλαδή και εκείνη την ώρα σηκώνεται προς τα πάνω, ώστε τα καυσαέρια να πέσουν μπροστά τη μύτη του. Είναι αυτό που σπρώχνουν τα καυσαέρια προς τα κάτω το αεροπλάνο, είναι η μετάκαυση που του λέει ότι φύγε, θα σε ρίξω. Είναι αυτό το σύνθημα. Το βλέπετε εδώ πως περνάει μπροστά από το πιλωτήριο. Του ρίχνει δηλαδή τα καυσαέρια του πάνω. Και μιλάμε για ένα θηριώδες αεροπλάνο. Αξίζει να το ξαναδούμε τον ελιγμό που κάνουν οι Ρώσοι. Και το κάνανε και τα δύο Σουχόι 27 αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο, το οποίο δεν το έχει παίξει κανείς, και απορώ γιατί δεν το έχει παίξει κανείς. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται να πούμε, δεν είμαι προφήτης εγώ ή κάτι ιδιαίτερο, κάποιος ιδιαίτερος στατικός αναλυτής για να έχω τις πληροφορίες. Η εικόνα είναι αδιάψευστη από μόνη της. Βλέπετε πώς περνάει από μπροστά. Κάνουν λίγα κακάκια εκείνη την ώρα οι πιλότοι του Β52 και γαργάρα το σύστημα. Ναι, είναι ένας χαιρετισμός, του λέει εδώ είμαστε, κοίτα μας. Ναι, τους δείχνουν τα όπλα. Έχουμε ένα χρόνο, λέει ο Γιώργος, από τώρα και κάτι ψηλά. Μπα, λιγότερο από χρόνο νομίζω. Λοιπόν, απορώ. Φυσικά οι Αμερικανοί το παίζουν αθώες περιστερές, ότι οι πιλότοι ήταν σε επιχείρηση ρουτίνας. Δηλαδή τη ρουτίνα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τη βρήκατε να την κάνετε, λέω εγώ τώρα. Γιατί δεν πήγαινε κάπου αλλού? Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Είναι χαιρετισμός, όχι χαιρετισμός γεια σου φίλε, είναι χαιρετισμός είμαι εδώ, πρόσεξέ με. Του δείχνει τα όπλα, την είναι φορτωμένος και του λέει εδώ, κοίτα εδώ. Ή μπορεί να του προσπαθεί να του δείξει να γυρίσει σε κάποια συχνότητα να μιλήσουν. Αλλά του λέει είμαι εδώ, το νου σου και το νουνού σου. Δεν έγινε στη Βαλτική, έγινε στη Μαύρη Θάλασσα. Άλλο είναι αυτό που έγινε στη Βαλτική, έχει γίνει εδώ και πολλές μέρες στη Βαλτική. Αυτό το σημερινό είναι στη Μαύρη Θάλασσα, είναι σημερινό 11 και 20 το πρωί. Εγώ απορώ γιατί δεν το έχει παίξει κανείς. Η πρώτη μου απορία. Πάσου το εσύ όμως. Δεν έγινε και κάτι θα μου πούνε. Τζαρτζάρισμα. Αλλά όταν δύο υπερδυνάμεις έρχονται σε τόσο κοντινή απόσταση,
και σε τέτοια καυτή περιοχή. Ναι. Έγινε πριν από μια εβδομάδα τώρα, δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν 6 μέρες ή όχι. Όχι παιδιά, αυτό είναι σημερινό. Είναι στις 11 και 20 το πρωί. Λοιπόν, δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ. Δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ. Λοιπόν, όσοι παραλαβαίνετε χάπια, παρακαλώ, αν δεν σας κάνει κόπος, στείλτε μου ένα μήνυμα. Γιατί και εγώ τα έχω κάνει μπάχαλο εδώ πέρα, τα έχω σημειώσει, χαρτάκια. Σήμερα μου στείλανε κανένα δύο από την Κύπρο ότι παραλάβανε. Θα δω και τα υπόλοιπα email τώρα. Αύριο θα στείλω πάλι μια καλή παρτίδα. Είναι καμιά δεκαριά που τα έχω ετοιμάσει. Και έπεται συνέχεια. Όποιος ενδιαφέρεται για χάπια ιωδίου, μου στέλνει email, διότι δεν ξέρω μπουκαλάκια θα ξανάχω. Θα δούμε πώς θα... Γιατί δεν ξέρω αν θα ξανάχω, αν μπορώ να βρω. Τι έκανα, κάτι έκανα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν με χάσατε για λίγο. Έμφαση πέφτει στην Ταϊβάν, περιμένουν εκείνο να κάνει κίνηση μέχρι το 27. Ποιο 27, ό,τι είναι να γίνει, να γίνει φέτος. Καλά κάνουν και το Μαρία, καλά κάνουν και το διεκδικούνε, γιατί το Πατριαρχείο έχει ξεπουληθεί στο Βατικανό. Οπότε δεν μπορώ να μην δεν τους δικαιολογήσω. Αν θέλουμε να βλέπουμε την αλήθεια, αν δεν θέλουμε να βλέπουμε την αλήθεια... Και είναι σίγουρο ότι οι Ρώσοι θα φτάσουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Θέλουν έξοδο στη Μεσόγειο. Πλέον. Απαιτούν έξοδο στη Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Την καλημέρα μου και στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ας ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και ας κάνουμε καμιά προσευχή. Που ούτως ή άλλως εμείς το λέμε εδώ πέρα καθημερινά, ότι το μόνο που μας μένει είναι η προσευχή. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, και ως χώρα αλλά και ως ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα νομίζω ότι πλέει τα λίστια. Δυστυχώς. Ρίτα, αν δεν τα διαβάσω αυτά, δεν παρασύρομαι από το οτιδήποτε γράφει ο καθένας στο ίντερνετ. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Θέλω να τα διαβάσω αλλιώς. Εγώ δεν παρασύρομαι. Κάποιοι παρασύρονται, εγώ όχι. Φωτιά στα καμένα βούρλα. Ήθελα να κάνω black humor, αλλά όχι, δεν ξέρω τι φωτιά έγινε. Λοιπόν, καλή σας νύχτα.
και γεννηθεί το θέλημά του.